Σήμερα λοιπόν υπάρχει πράγματι ένα ζήτημα. Δηλαδή, δεν, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εμφανίζονται περισσότεροι στις μιας υποψηφιότητες. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια με ξεκίνημα από εδώ, από την ΟΔΕ, κάναμε μια ευρεία σύσκεψη εδώ, βγήκε μάλιστα, είδα και σε εσάς, ενημερωθήκατε όχι από εμάς, αλλά από κάποιον, από όλους που ήμασταν εδώ, δεν είναι κακό, γιατί δεν κάναμε κάτι κρυφό, προσπαθήσαμε να πείσουμε ότι θέλουμε να πάμε με μία υποψηφιότητα. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι η θέση μας είναι, εάν μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο, την ίδια μέρα αυτή η υποψηφιότητα θα πάρει και την στήριξη του χώρου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να φέρουμε αντίρρηση για κανένα από τα πρόσωπα τα οποία τιμούμε, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει. Δεν είναι δουλειά της Επιτροπής αυτής να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Το διαχειρίζονται άλλοι άνθρωποι που ελπίζω να πετύχουν κάτι. Μακάρι να το πετύχουν. Τους σύντροφους καλέσαμε εδώ για αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η Επιτροπή του Κόμματος στην Αθήνα. Ήταν εδώ πριν 15 μέρες ο κύριος Κακλαμάνης. Μίλησε με όλους τους υποψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Υπόθηκαν κάποια πράγματα και θα αποφασίσει τελικά ο πρόεδρος ποιο θα δώσει την πολιτική στήριξη ή όχι. Είχε πει για την Τρίτη, πέρασαν. Ναι, εκεί κάνατε ένα λάθος. Όλοι. Λάθος καταλάβατε με ποια έννοια. Είπε ο κ. Κακλαμάνης ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει άλλες δύο φορές, αυτήν την Τρίτη και την επόμενη. Λόγω των γεγονότων που προέκυψαν με την ψήφο εμπιστοσύνης και την ψήφιση της συμφωνίας με τα Σκόπια, έχει πάει προφανώς πίσω η διαδικασία. Από ό,τι ταπεινά γνωρίζω, έχουν πει ότι στις πρωτεύουσες θα δώσουν. Τώρα, υπάρχει ένα αυτό, το είχε διευκρινίσει ο κύριος Κακλαμάνης, μπορεί σε 3-4 πόλεις να μην δώσουν. Μπορεί μια πόλη να είναι και Κοζάνη.